Κάπου κρυμμένο, ανάμεσα στους αγκαθωτούς θάμνους, βρίσκεται ένα μικρό βασίλειο με νεράιδες και εξωτικά. Όλα τα πλάσματα που ζουν σε αυτό είναι πάρα πολύ μικρά. Είμαι ο Μπέντο Ξωτικό. Και εγώ είμαι η Πριγκίπισσα Χόλι. Ελάτε, πάμε να παίξουμε. Περίμενε και εμάς. Το μικρό βασίλειο του Μπεν και της Χόλι. Η σημερινή μας περιπέτεια ξεκινάει στο λιβάδι. Ο Γκαστόν ήρωας. Ο Γκαστόν είναι καταπληκτικός στο σκάψιμο. Ξέδαψε ένα παλιό ξύλο. Γκαστόν, φέρτο. Ο Γκαστόν λατρεύει να φέρνει ξύλα. Άρχισε να βρέχει. Ραβδί, γίνε ομπρέλα. Φανταστικό. Πάμε να παίξουμε μέσα. Έλα, πάμε, Γκαστόν. Πόσο μου αρέσει η κουζίνα καθαρή. Γεια σου, Νταντάδα μας κοινιά. Όχι, μην αφήσετε να μπει μέσα η Πασχαλίτσα. Θα λερώσει όλο το πάτωμα με λάσπες. Όχι στο πάτωμα, ούτε πάνω στο τραπέζι. Ξουτ, ξουτ. Η κουζίνα είναι ο χώρος που ετοιμάζουμε το φαγητό. Πού πηγαίνει τώρα, μου λέτε? Μπορεί να θέλει να δει τον μπαμπάκα μου. Τον αγαπάει τον μπαμπά. Ποιος άφησε την Πασχαλίτσα μέσα στο σπίτι? Χόλι! Ναι, μπαμπά. Σε παρακαλώ, μάζεψε γρήγορα τον Γκαστόν. Συγγνώμη, μπαμπά. Εμείς ζούμε μέσα στο κάστρο. Ο Γκαστόν όμως ζει έξω. Δεν πειράζει, Γκαστόν. Πάμε καλύτερα στο μεγάλο δέντρο των ξωτικών. Κυρία Ελφ, η τάρτα βατόμουρο μυρίζει τέλεια. Ναι, κυρία Ελφ. Το μυστικό μου είναι να την ψήνω πολύ αργά, πάνω από τρεις μέρες. Γεια σου, μαμά. Γεια σας. Γεια σου, Μπεν. Γεια σου, Χόλι. Α, δεν μπορεί να πάει να την αχτεί έξω από το σπίτι. Η τάρτα δεν είναι για σένα, Γκαστόν. Άκου, Μπεν, ο Γκαστόν πρέπει να ζει έξω. Εμείς ζούμε μέσα. Εντάξει, μαμά. Α, πού πήγε η τάρτα? Την έφαγε ο Γκαστόν. Δεν ξέρουμε σίγουρα πως ήταν ο Γκαστόν. Θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος. Είναι ο μόνος πασαλημένος με γλυκό. Έξω, Γκαστόν. Δεν θέλω να σε ξαναδώ ποτέ μου. Συγγνώμη, Γκαστόν. Καλύτερα να πας στο σπίτι σου. Άντε λοιπόν, Γκαστόν, προχώρα. Ώρα για ύπνο, Χόλι. Σου συμβαίνει κάτι, αγάπη μου? Είμαι λίγο στενοχωρημένη. Ο Γκαστόν δεν επιτρέπεται να μπει σε κανένα σπίτι. Γκαστόν! Ο Γκαστόν είναι βρεγμένος και κρυώνει. Γκαστόν! Φύγε από εδώ, δεν θέλω να σε ξαναδώ ποτέ! Καημένε, Γκαστόν! 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 Γεια σου, Μπεν! Άκου, δεν μπορώ να βρω τον Γκαστόν πουθενά! Μπορεί να είναι στη σπηλιά του! Γκαστόν! Δεν είναι κανείς εδώ! Πού είναι ο Γκαστόν? Θα πήγε κάπου αλλού επειδή τον στενοχωρήσαμε πολύ! Μην ανησυχείς, θα τον βρω εγώ! Τα ξωτικά είναι καλά στο να βρίσκουν πασχαλίτσες και εγώ είμαι εξωτικό! Γκαστόν! 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 Πού βρισκόμαστε? Δεν έχω ιδέα. Εγώ δεν έχω ξανάρθει ποτέ εδώ. Είναι μια πόρτα. Μίλα, φίλε, και πέρασε. Μια πόρτα που μιλάει! Γεια σας! Γεια σας! Άρα γιατί βρίσκεται από πίσω? Αυτό είναι κάτι που εγώ ξέρω και εσείς θα ανακαλύψετε. Να φέρουμε τους μεγάλους! Μια
πόρτα που μιλάει. Ναι, μπαμπά. Μας είπε μίλα, φίλε, και πέρασε. Ω, πρέπει να είναι το παλιό ορυχείο των Άνων. Ορυχείο των Άνων. Ναι. Οι Νάνοι έσκαβαν βαθιά τη γη για χρόνια για να βρουν διαμάντια, χρυσό και διάφορα άλλα. Ψάξτε, 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 ψάξτε στο ορυχείο το παλιό για διαμάντια και χρυσό. Ψάξτε, 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 ψάξτε. Μου αρέσουν τα διαμάντια και ο χρυσός. Είναι τόσο όμορφα και γυαλιστερά και λαμποκοπούν. Πάμε λοιπόν να δούμε το ρηχείο των Άνων. Πώς μοιάζουν οι Νάνοι, μαμά? Είναι μεγάλοι, πιο μεγάλοι από μας. Ναι, οι Νάνοι είναι τεράστιοι. Να η πόρτα. Είναι κλειδωμένη. Μίλα, φίλε, και πέρασε. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ένας γρίφος. Κανείς δεν θα περάσει μέσα αν δεν λύσετε το γρίφο. Αυτό είναι ανόητο. Θα κάνω μαγικά και θα ανοίξει. Ω, τα μαγικά δεν πιάνουν στην πόρτα. Ναι, τα μαγικά των Νεράιδων δεν ταιριάζουν με τα μαγικά των Άνων. Μήπως θα έπρεπε να μιλήσουμε πιο ευγενικά. Πώς είστε σήμερα, κύριε Πόρτα? Πολύ καλά, ευχαριστώ. Να μπορούσαμε να περάσουμε. Μίλα, φίλε, και πέρασε. Μήπως εννοεί να πούμε τη λέξη φίλε για να ανοίξει? Καλή ιδέα, Μπεν. Φίλε. Αυτό ήταν εύκολο, πάμε μέσα. Μπεν και Χόλι, εσείς περιμένετε εδώ. Το ορυχείο των Άνων μπορεί να είναι επικίνδυνο. Τότε γιατί πηγαίνετε εσείς μέσα? Να, είμαστε ενήλικες. Μπορούμε να έρθουμε μαζί σας? Γιατί όχι. Αν είστε μαζί μας, θα είστε ασφαλείς. Αρκεί βέβαια να μην κλείσει η πόρτα πίσω μας. Και τώρα τι κάνουμε? Ραβδί, δώσε μου φως. Μήπως αν πούμε τη λέξη φίλε, η πόρτα να ανοίξει και πάλι? Φίλε! Υπάρχει καινούργιος γρίφος αυτή τη φορά. Καλά. Ποιος είναι ο καινούριος γρίφος? Πάνε ένα δίλητρο αυτοκίνητο, ταξιδεύει σε λόφο κλίσης 15 μοιρών και με 10 χιλιόμετρα την ώρα. Πόσα καύσιμα θα χρειαστεί αν ο λόφος είναι 100 μέτρα ψηλός? Μήπως να πάμε από εδώ? Αμέτρητα τούνελ χωρίς κανένα τέλος. Θα χαθούμε αν πάμε από εδώ. Μακάρι τώρα να ήταν εδώ ο Γκαστόν. Θα μας έβγαζε έξω με την όσφρηση. Καλή ιδέα, Χόλι. Πού είναι ο Γκαστόν? Ναι, πού είναι ο καλός μας ο Γκαστόν? Μα εσύ είπες πως δεν θέλεις να τον ξαναδείς ποτέ, το άκουσα. Και εσύ το ίδιο, μπάμπα. Σωστά. Και τώρα ο Γκαστόν είναι κάπου μόνος και στενοχωρημένος. Τον καλό μας Γκαστόν, ο καλύτερος μου φίλος. Βοήθεια, Γκαστόν! Έχουμε παγιδευτεί! Γκαστόν, τρέξε να βρεις την ταντάδα μας σκοινιά. Ορίστε, όλα πεντακάθαρα πάλι. Όχι, Γκαστόν, έξω, έξω. Πώς είπες, ο Μπεν και η Χόλη, ο βασιλιάς και η βασίλισσα και ο κύριος με την κυρία Έλφ. Όλοι παγιδευμένοι στο παλιό ορυχείο. Τότε δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Δείξε μου το δρόμο, Γκαστόν. Είναι κανείς εδώ? Κάτω από σκοινιά. Ευτυχώς που ήρθες. Έχουμε παγιδευτεί. Περιμένετε. Θα κάνω την πόρτα να ανοίξει με τα μαγικά μου. Δεν πετυχαίνει. Όχι, γιατί η πόρτα είναι σφραγισμένη με τη μαγεία των Άνων. Πρέπει να απαντήσεις σε μια ερώτηση, Νταντά. Ποια ερώτηση? Ένα αεροπλάνο ταξιδεύει με 180 μίλια την ώρα. Πόσο δυνατός πρέπει να είναι ο άνεμος για να ελαττώσει ταχύτητα κατά 15%? Αυτά είναι αλαμπουρνέζικα. Νταντά, εμφάνισε λαφτιάρι και σκάψε για να βγούμε. Αυτό θα πάρει χρόνια. Εγώ ξέρω. Ο Γκαστόν θα μας βγάλει από εδώ. Ναι, ο Γκαστόν είναι καταπληκτικός στο σκάψιμο. Γκαστόν, καλέ μου φίλε, βγάλε μας από εδώ. Θέλει να του πεις παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Γκαστόν. Ζήτω!
ευχαριστούμε, Γκαστόν. Ω, Γκαστόν, είσαι υπέροχος. Καλό παιδί, Γκαστόν. Λοιπόν, τώρα μπορεί να μπει μέσα στο μικρό κάστρο, Γκαστόν. Ναι. Και στο δικό μας σπίτι. Ναι. Θα του φτιάξω ακόμα και τάρτα. Γκαστόν, σε ευχαριστούμε που μας έσωσες. Είσαι ήρωας.